Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Αμανατίδη, Διευθύνων Σύμβουλο της ΕΙΑΘ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι σήμερα μαζί μας και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της ΕΙΑΘ. Είναι ακόμη ένα μέρος, ένα βήμα της συνεργασίας που έχουμε ξεκινήσει αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της Νέας Δημοτικής Αρχής, προκειμένου να αποκτήσουμε μια στρατηγική συνεργασία με μια μεγάλη εταιρεία επιχείρηση ίδρυυσης-αποχέτευσης όπως είναι η ΕΥΑΘ, η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Ήδη έχουμε προχωρήσει κάποια πράγματα. Υπάρχουν σε εξέλιξη έργα που πιστεύω ότι σύντομα θα μπορεί ο Χιώτης να τα δει και πιστεύω ότι όλα θα εξελιχθούν όπως πρέπει για το καλό του νησιού. Καταρχήν είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία και ευχαριστώ και τον Δήμαρχο αλλά και τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΝΧ, τον κύριο Πρόδρομο. Ως εταιρεία είμαστε μια σύγχρονη εταιρεία μπουτίκ βέλτιστων πρακτικών στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Θέλουμε αυτές τις στρατηγικές συνεργασίες και πραγματικά χαιρόμαστε που συνεργαζόμαστε με τη ΔΕΥΑΝΧ, η οποία και θέλουμε να τους βοηθήσουμε στη βελτιστοποίηση των παραχόμενων υπηρεσιών. Και πραγματικά χαίρομαι για αυτή τη συνεργασία, γιατί βλέπω τόσο τον Δήμαρχο όσο και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ να θέλουν να βελτιώσουν την ποιότητα των παραγόμενων υπηρεσιών και φυσικά εμείς είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε και να τους στηρίξουμε. Το πόσο σημαντική είναι αυτή η συνεργασία για μας φαίνεται κιόλας και από το κλιμάκιο της ΕΥΑΘ, το οποίο ήρθε, που αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως τον κύριο Κλήτου, την κυρία Πεταλά και την κυρία Μαλατίδου, αλλά και υπηρεσιακούς παράγοντες καταρτισμένους όπως είναι ο κύριος Αλβανάκης και ο κύριος Κάβουρας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτήν τη συνεργασία και φυσικά είμαστε εδώ και για περαιτέρω ενέργειες προκειμένου καθημερινά και συνέχεια να βελτιώνει τις παραγόμενες υπηρεσίες. Λοιπόν, ξεκινάμε καταρχήν με την ψηφιοποίηση των δικτύων ίδρυυσης-αποχέτευσης, όπου ήδη τα κλιμάκια μας συνεργάστηκαν με τα υπηρεσιακά στελέχη της ΔΕΙΑΚ. Θα ψηφοποιήσουμε όλα τα δίκτυα ίδρυυσης-αποχέτευσης για αρχή. Επιπλέον, θα μπούμε στη διαδικασία και να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό, αλλά και να τους στηρίξουμε τεχνικά όσον αφορά τη χλωρίωση του νερού, έτσι ώστε να έχουμε νερό αρίστης ποιότητας. Και εν συνεχεία θα μπούμε στη διαδικασία όσον αφορά τα τηλεοστάσια ίδρυυσης και αποχέτευσης να παρέχουμε τεχνογνωσία εξοικονόμησης ενέργειας για να μειωθούν και τα ενεργειακά κόστη, γιατί από ό,τι γνωρίζω το μεγαλύτερο κόστος της ΔΕΙΑΚ είναι το ενεργειακό κόστος. Βέβαια, κάνουν και βλέπω ότι έχω μάθει ότι γίνονται και βήματα όσον αφορά με τις ενεργειακές κοινότητες και μπράβο και πολύ καλά κάνετε και χαίρομαι πραγματικά γι' αυτό. Και τα κλιμάκια μας μετά το δεύτερο 15ήμινο του Ιουνίου, τα υπηρεσιακά μας πλέον στελέχη θα έρθουν εδώ και σε συνεργασία με τα στελέχη της ΔΕΙΑΧ θα αρχίσουν να κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες. Όπως είχαμε προαναγγείλει προεκλογικά, ότι θα κάνουμε στρατηγική συνεργασία με την ΕΙΑΘ, Εταιρεία Έδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Αυτό τους πρώτους 4 μήνες έχει υλοποιηθεί, έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΙΑΘ και της ΔΕΙΑΘ και αφορά την παροχή υποστήριξης σε θέματα γεωγραφικής αποτύπωσης των δικτύων, απολύμανσης των δικτύων του νερού, μείωσης του ενεργειακού κόστους και διασφάλιση ποιότητας καθώς και εκπαίδευση του προσωπικού. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τόσο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΙΑΘ, τον κύριο Άνθιμο Αμανατίδη, τόσο και τα μέλη του ΔΟΣΟΥ, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΑΘ, όσο και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που σε αγαστή συνεργασία προσπαθούμε να πετύχουμε μέσα στα επόμενα χρόνια να δώσουμε στο Χιώτη επαρκές και πόσιμο νερό. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά, γνωρίζοντας τουλάχιστον εδώ και χρόνια τον κύριο Αμανατίδη και κάποιους από τους συνεργάτες στο Διοικητικό Συμβούλιο και αυτές τις μέρες βλέποντας και την ποιότητα των υπηρεσιακών παραγόντων είμαι βέβαιος ότι το θέμα νερό στοιχείο θα μπει σε μια σωστή βάση. Σας ευχαριστώ.